ξεκινάει η διαδικασία θέσπισης όρων και τρόπου λειτουργίας της χερσαίας ζώνης, πώς, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, αν υπάρχουν κάποια τέλη επιπλέον. Mm-hmm. Όλα αυτά μπήκαν σε μια σειρά, έγινε ένα κείμενο το οποίο θα το προωθήσουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Mm-hmm. Έγινε μια διαβούλευση με τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι στείλαν τις παρατηρήσεις τους και λήφθηκαν υπόψη σε αυτό το κανονισμό λειτουργίας. Όπως επίσης στάλθηκε σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού, του τουριστικού κλάδου με τα mm-hmm. τουριστικά σκάφη. Από εκεί δεν πήραμε κάποια απάντηση, οπότε προχωρήσαμε. Θεωρείτε ότι είναι εντάξει αυτό, ότι τους αρέσει τέλος πάντων, ναι. Ναι, το μόνο αρνητικό που έχουν είναι ότι θα πληρώνουν κάποια τέλη για την παραμονή του σκαφών τους στο χέρσο χώρο της χερσαίας ζώνης. Α, το οποίο δεν πλήρωναν μέχρι τώρα. Όχι, δεν πλήρωναν. Έτσι, τα βασικά σημεία αυτού του κανονισμού λειτουργίας ποια είναι? Περιγράφει ακριβώς τους χώρους που μπορούν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, πού θα μπαίνουν τα τρέιλερ, αν επιτρέπεται να υπάρχουν σκάφη πάνω στα τρέιλερ. Σημαντικές λεπτομέρειες δηλαδή. Ναι, είναι ένας κανονισμός που περιγράφει ακριβώς τον τρόπο που θα λειτουργεί η χερσαία ζώνη, πώς θα μπαίνουν τα σκάφη, από πού θα παίρνουν τις αδειοδοτήσεις τους, το κόστος που υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο της κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά οι χρεώσεις που γίνονται. Γενικά περιγράφει όλη τη λειτουργία. Φανταστείτε, είναι ένα 15 σελίδος κανονισμός, ο οποίος πολύ λεπτομερώς περιγράφει ό,τι ακριβώς πρέπει να γίνεται εντός χερσαίας ζώνης. Μάλιστα. Οπότε αυτό τώρα είναι για διαβούλευση, αν το κατάλαβα. Έγινε διαβούλευση ένα μήνα και ολοκληρώθηκε μαζί με τα κείμενα. Και έχουμε τον κανονισμό λειτουργίας τώρα, οπότε τον στείλατε μετά τη διαβούλευση. Τώρα τις επόμενες μέρες, όταν διορθωθούν και τα... Γιατί γίνανε κάποιες παρατηρήσεις, σας είπα, από τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλληλείς, οι οποίες προσθέθηκαν ή άλλαξαν κάποια άρθρα, σύμφωνα με αυτό που ήδη εντόπισα. Και τώρα, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα σταλεί στην αποκεντρωμένη για να εγκριθεί και πλέον να εφαρμοστεί στις χερσαίες ζώνες. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το πάρκινγκ, έγινε κάποια συζήτηση, επειδή νομίζω είναι δικό σας θέμα και αυτό. Το παραλιακό που είναι. Ναι. Στον προβλήτα προχωράει η διαδικασία. Απλώς πρέπει να ολοκληρώσουμε την εμβαδομέτρηση και να σταλεί τώρα μαζί με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πάλι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για να εγκριθεί. Έτσι ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να ευελπιστούμε να νοικιαστεί. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο, δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η δική σας δικαιοδοσία, κύριε Πετρά, που γνωρίζουμε και τα πρόστιμα που έχουν έρθει και το πρόστιμο που έχει έρθει στο Δήμο και στις ιδιοκτήτες της καφετέριας κλπ. Υπάρχει κάτι εκεί ή δεν είστε εσείς? Κοιτάξτε, το Λιμενικό Ταμείο έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια και το γνωρίζουν οι περισσότεροι από τους καταστηματάρχες της παραλίας να εντάξει το παραλιακό μέτωπο εντός χερσαίας ζώνης λιμένα. Εάν αυτό είχε ολοκληρωθεί με τον καλό τρόπο, δηλαδή είχαν ενταχθεί τα παραλιακά τμήματα που υπάρχουν υπέρβολες εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο Κουρουπλή του 4504, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από περίπου 3 εβδομάδες, θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος μετά την πληρωμή ενός προστίμου να νομιμοποιηθούν οι υπέρβολες. Δυστυχώς όμως η χτηματική θεώρησε ότι τέλος πάντων δεν θα μπορούσε να γίνει εκεί η χερσαία ζώνη λιμένα και περιόρισε τη χερσαία ζώνη στο κομμάτι που αφορά τον προβλήτα και το αλληλευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας. Εμείς θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε γιατί ολοκληρώνεται μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια για ένταξη χερσαίων ζωνών σε όλα τα αλληλευτικά καταφύγια και θα επανέλθουμε και πάλι στο παραλιακό μας μέτωπο, ευελπιστώντας ότι υπάρχει μια καλύτερη εκτίμηση, πιο ευνοϊκή, έτσι ώστε να ενταχθεί και αυτό το κομμάτι στη χερσαία ζώνη λιμένα και οπότε αλλάζουν αυτόματα όλες οι διαδικασίες και μπορούν να νομιμοποιηθούν υπέρβολες. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά η εκτιματική θα το δει με διαφορετικό μάτι και θα έχει μια θετική γνωμοδότηση. Παρ' όλα αυτά, σε εμάς δεν απομένει τίποτα άλλο από το να προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα. Όπως έχουν όμως τώρα τα πράγματα,
Η χρηματική θα εφαρμόζει πρόσχημα κάθε χρόνο και μέχρι να προχωρήσει η κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών που υπάρχουν, αν ποτέ το τολμήσει. Φαντάζομαι ότι και, ναι, και πρόστιμα θα πληρώνουν και οι ιδιοκτήτες, αλλά και ο Δήμος, κύριε Πετράε. Ναι, ο Δήμος πληρώνει πρόστιμα, δηλαδή όλοι εμείς πληρώνουμε από την τσέπη μας τη διατήρηση αυτών των κατασκευών. Και από την άλλη, βέβαια, δεν εισπράττει και τίποτα ο Δήμος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες κατασκευές, τις οποίες τις λειτουργούν, έχουν κάποια έσοδα από εκεί, αλλά δεν δίνουν κάτι στο Δήμο. Δεν προσφέρουν κάτι. Δηλαδή, και όχι μόνο δεν προσφέρουν, αλλά βάζει και βαθιά το χέρι στην τσέπη και πληρώνει πρόστιμα και πληρώνουμε, ο ναι. Δήμος. Δυστυχώς, α, κάτι πρέπει να λήξει αυτή η ιστορία όσο γίνεται. Πρέπει πιο να λήξει. Ο τρόπος που μπορεί να λήξει, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και το έχουμε αναφέρει και στους επαγγελματίες της παραλίας, ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να απομακρυνθούν αυτές οι κατασκευές. Νομίζω ότι περισσότερες είναι λιώμενες. Καταλαβαίνω, ειδικά τώρα το χειμώνα, θα ήταν εύκολο να απομακρυνθούν, να νομιμοποιηθεί η παραλία. Δηλαδή να πάρουμε, να νομιμοποιήσουμε αυτό το οποίο έχουμε, να έρθει στο Δήμο, εφόσον μέχρι τώρα δεν μπορεί να έρθει σε ζώνη λιμένα στο λιμενικό ταμείο, να έρθει στο Δήμο, να γίνει η ανάπλαση που χρειάζεται, γιατί δυστυχώς όλο αυτό το κομμάτι είναι, κατά την άποψή μου, πρόχειρα και κακά φτιαγμένο. Δεν τιμάει την πόλη μας. Θα μπορούσε να είναι πιο καλά κατασκευασμένο, τέλος πάντων να υπάρχουν εκεί πέρα. Επειδή είναι το κύριο σημείο που περπατάει ο κόσμος, ειδικά το καλοκαίρι, θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι πολύ καλύτερο. Αν λοιπόν νομιμοποιηθεί, θα μπορέσει ο Δήμος να κάνει μια ανάπλαση. Υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν προτάσεις να βελτιωθεί το παραλιακό μέτωπο και μετά να δούμε ένα μοντέλο πώς ή με κινητές ή με σειρώμενες κατασκευές που δεν είναι παράνομες να μπορέσουν και οι κατασυμματάρχες πλέον, χωρίς να έχουν το βραχνά της χρηματικής και τον κίνδυνο, το μπέλεκι πάνω το κεφάλι τους ενός προστίμου το οποίο ή μιας κατεδάφισης, να μπορέσουν να φτιάξουν τους χώρους εκεί έτσι ώστε να φιλοξενούν τους πελάτες τους και βέβαια νόμιμα πλέον να πληρώνουν και για την κατοχή χώρου που έχουν στο Δήμο αυτά που οφείλουν. Ναι, η προϋπόθεση πολύ δύσκολο είναι να απομακρυνθούν οι ήδη υπάρχουσες. Η άποψή μου που είναι και ότι εκείνες βέβαια, κύριε Πετρά, είναι, ας πούμε, δεν είναι σταθερές. Μπορεί δηλαδή να μετακινηθούν, μπορεί να φύγουν. Μπορεί να μετακινηθούν, δεν είναι έτσι, κατασκευές οπότε από τσιμέντο ή ναι, οι οποίες πρέπει να ήδη υπάρχουσες, έτσι, ήδη υπάρχουσες, αλλά θέλει κάτι άλλο η κτηματική από ό,τι έχω καταλάβει. Η κτηματική νομιμοποιεί, τουλάχιστον αυτό μας έχει πει, νομιμοποιεί το παραλιακό μέτωπο αν φύγουν οι υπερκείμενες κατασκευές. Δεν έχει πρόβλημα δηλαδή με την πρόταση. Είναι σαν το νησί, ας πούμε. Ράβε ξύλων εδώ, δουλειά να μην σου λείπει, από ό,τι το αντιλαμβάνομαι. Έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, το νησί είναι μια άλλη υπόθεση, τελείως διαφορετική. Λέω θα τώρα. Έλεγα, δεν το συγκρίνω. Εδώ υπάρχει λύση, υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό. Προϋπόθεση είναι, δυστυχώς, και αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις κατασκευές με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου τότε, ναι, το δέχομαι, είναι ένα θέμα αυτό, να απομακρυνθούν και να φτιαχτούν με τρόπο το οποίο δεν θα είναι παράνομος πλέον. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτό που μου έρχεται στο νου, γι' αυτό το είπα έτσι, είναι ότι χαλάμε αυτό που ήδη υπάρχει, νομιμοποιείται πρώτα. Ακριβώς. Και μετά ενδεχομένως φτιάχνουμε κάτι παρόμοιο. Κάτι παρόμοιο σύμφωνα με το νόμο. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που νόμιμο δίνει. Ναι, αυτό, γι' αυτό λέω κάτι ανάλογο έγινε και στο Μόχλος. Ναι, γι' αυτό είπα ράβε ξύλο, ναι. Εκεί πέρα τα παραλιακά καταστήματα υπέστησαν ακριβώς την ίδια διαδικασία. Επειδή καταλάμβαναν δημόσιο χώρο ο οποίος δεν έπρεπε, πλήρωσαν τα πρόστιμα, ξύλωσαν τις κατασκευές τους και τοποθέτησαν άλλες, οι οποίες σχεδόν δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι έχει αλλάξει ο χώρος. Απλώς είναι σειρώμενες κινητές κατασκευές, οι οποίες είναι νόμιμες. Νομίζω πως είναι κάτι σαν δηλαδή, φορό εισπρακτικό το ροδάκια, ναι. Σαν να βάζεις ροδάκια στη βάση της πέργολάς σου ή να ανοίγεις τέντες και να τις κλείνεις έτσι ώστε να μην θεωρείται παράνομο. Είναι λίγο μπερδεμένη η νομοθεσία, μπερδεμένη. Είναι λίγο δυστυχώς γίνανε λάθος κινήσεις από την αρχή σε μια εποχή που εντάξει, τα περισσότερα όλα ήταν επιτρεπτά. Χτίζαμε, φτιάχναμε, μεγαλώναμε τις παραλίες μας, φτιάχναμε λιμενικά έργα, κατασκευάζαμε, ρίχναμε πετά στη θάλασσα. Προσκομματώναμε χωρίς κανένας να μας πει γιατί και πώς και χωρίς να υπάρχουν ούτε αδειοδοτήσεις, εννοώ νόμιμες αδειοδοτήσεις,
ούτε περιβαλλοντικές μελέτες, ούτε τίποτα. Τώρα δυστυχώς ήρθε η εποχή να εισπράξουμε κάποια πράγματα τα οποία είχαν γίνει με λάθος τρόπο και τρέχουμε από πίσω να νομιμοποιήσουμε, όπως και έγινε με το τμήμα του Λιμενικού Ταμείου. Μας έβαγε πάνω από 2 χρόνια για να μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε και να εντάξουμε στη χερσαία ζώνη λιμένα κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια και να βλέπουμε διαφορετικά την κατάσταση στα αλιευτικά μας καταφύγια και στην παραλία μας. Εντάξει, η διάθεση υπάρχει, η προσπάθεια γίνεται, το που θα φτάσει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ναι, και βασικά από την κλιματική. Κοιτάξτε, η κλιματική είναι μια άκαμπτη υπηρεσία η οποία, σας το έχω ξαναπεί, εφαρμόζει τον νόμο όπως έχει. Αν δεν ακολουθήσει τις οδηγίες της, δύσκολα θα ξεφύγεις. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Έχουμε με το Δήμαρχο φτάσει μέχρι την Αθήνα για να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη με αυτό. Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν υπάρχει τρόπος. Εάν δεν γίνει η νόμιμη χρήση του δημόσιου χώρου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Τουλάχιστον αυτό να είναι άπαξ, δηλαδή να μην ξαναέρθει η κτηματική και να ξαναλέει όχι τώρα αυτό δεν μ' αρέσει, ξύλωσέ το. Όχι, είναι συγκεκριμένα δηλαδή, να είναι τέλος αυτό. Είναι συγκεκριμένα έτσι, να ξεμπερδεύουν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι πολλά τα χρήματα που τους ζητάνε ως... Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς είναι πολλά τα χρήματα που ζητάνε και κάθε χρόνο θα τα ζητάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τις καφετέρειες. Το πάρκινγκ ευελπιστείτε ότι θα λειτουργεί, θα νοικιαστεί από την επόμενη σεζόν καλοκαιρινή και τα προτείνετε διάφορα στον κανονισμό λειτουργίας, ακόμα και για τα καραβάκια που πάνε στο νησί. Έτσι. Δεν ξέρω πώς και τι. Τα τουριστικά σκάφη. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει υπόψη σας την περσινή κατάσταση και βάσει της περσινής να έχετε φτιάξει ένα κανονισμό. Δεν αφορά την κανονιστική λειτουργία για τον τρόπο που θα ενλιμενίζονται τα ημερόπλια, τα σκάφη τα μεγάλα πάνω στο νησί. Αν φοράτε τον τρόπο που θα διαχειρίζεται η χερσαία ζώνη λιμένα. Εκεί πέρα, όσον αφορά και τον τρόπο που δένουν και μετακινούνται τα ημερόπλια κατά τη θερινή περίοδο, αυτή είναι μια άλλη κανονιστική απόφαση, η οποία παίρνεται αναλόγως με τον αριθμό των ημερόπλων και τις προτάσεις που υπάρχουν από τους ιδιοκτήτες. Αναλόγως λοιπόν με την περίπτωση, αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 ημερόπλια, θα κινηθούμε διαφορετικά. Αν υπάρχουν 5, πάλι διαφορετικά. Αναλόγως. Και αυτό θα ξεκινήσει βέβαια από το Μάιο αυτή η διαδικασία, η οποία βέβαια πέρυσι μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν διάφορες αντιπαραθέσεις. Το ξέρετε, φιλοξενήσατε εσείς με μεγάλη επιτυχία όλους τους ενδιαφερόμενους. Ακούστηκαν πολλά και εις βάρος μου και εις βάρος του Λιμενικού Ταμείου. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να εξυπηρετήσουμε όσους επαγγελματίες ασχολούνται με αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Βέβαια μπαίνει και το ερώτημα τώρα από την δασική υπηρεσία όσον αφορά τη λειτουργία και αν θα παραμείνει το νυχτή ανοιχτό ή όχι φέτος το καλοκαίρι. Όλα αυτά είναι ένα κοκτέιλ, δύσκολο κοκτέιλ πραγμάτων, τα οποία προσπαθεί κάποιος να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό και να μπορέσει να εξασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο και την προστασία του νησιού, που είναι το πιο σημαντικό ίσως απ' όλα, αλλά και την εμπορική επαγγελματική δουλειά κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν επενδύσει σε αυτό και οπωσδήποτε θα ήταν πολύ κακό να τους στερήσει το δικαίωμα να εισπράξουν κάποια χρήματα ή να δουλέψουν, γιατί να ξέρετε ότι πολλοί αεραπετρίτες βρίσκονται σε αυτά τα σκάφη, προμηθευτές, νοικιάσεις χώρων, δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος τζίρος και το έχετε αναφέρει άλλο σε παλαιότερες εκπομπές, ο οποίος ευεργετεί όλη την πόλη. Υπάρχει τότε αποδοτικό τέλος του Δήμου, το οποίο επίσης είναι ένα εισπρακτικό μέσο το οποίο είναι σημαντικό για το Δήμο. Τέλος πάντων, κινείται μια ολόκληρη, μια μικροοικονομία γύρω από αυτό το θέμα και θα ήταν κακό να τη σταματήσουμε και τέτοιου είδους προτάσεις από την δασική υπηρεσία νομίζω ότι δεν έχουν επιτυχία, δεν βοηθάνε πουθενά. Αλλά πάνω απ' όλα βέβαια πρέπει να προστατεύσουμε το νησί. Δεν νομίζω αυτό και ένα ότι άλλο... οι επισκέπτες καταστρέφουν το νησί. Είναι άλλοι λόγοι. Άλλωστε έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική μελέτη. Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, περιβαλλοντική μελέτη για το νησί, η οποία δεν περιγράφει τίποτα τέτοιο. Ότι η ανθρώπινη παρέμβαση έχει δημιουργήσει προβλήματα.
Ναι. Καλά, είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα και πολύ σύνθετο αυτό, γιατί δεν ναι. έχουμε το και το... και το κλείνουμε αμέσως. Ναι, ναι, το κλείνουμε λοιπόν. Αμέσως, γιατί έχουμε ωραία. Σε κρεμότητα και το θέμα. Να σας πω και θέμα. Κάτι άλλο, ναι, λοιπόν, ναι. μια που και μου δώσετε ναι. λίγο έτσι ραδιοφωνικό χρόνο. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε η σύμβαση με κάποιο λιμενολόγο, ναι. έτσι ώστε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις στο πρόγραμμα Αλίας, το οποίο mm-hmm. έχει ανοίξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, mm-hmm. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, για, ουσιαστικά για κάποιες αναβαθμίσεις που θα γίνουν στα αλληλευτικά καταφύγια, με πρώτο και κύριο το τμήμα του υπήνεμου μόλου που λείπει από το καταφύγιο της Γραλιγιάς, mm-hmm. η οποία είναι μια κατασκευή, ένα λιμάνι το οποίο είναι κουτσό, έχουν κάνει δύο μπαστούνια, ουσιαστικά έτσι λέγονται, δύο κομμάτια του αλλιευτικού καταφυγίου και έχουν αφήσει το κύριο κομμάτι το οποίο το προστατεύει κιόλας και βοηθάει στο να μην προσαμώνει και να δένουμε ασφάλεια οι βάλτες. Αυτό λοιπόν το έργο της τάξης των 2.900.000 ευρώ περίπου θα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, όπως επίσης αναπλάσεις στα αλλιευτικά καταφύγια του Μακρύ Γιαλού και της Ιεράπετρας με καινούργια πλήσταρα, μηχανήματα για να μπορούν να βγαίνουν τα σκάφη με ασφάλεια, πλωτές προπλήτες mm-hmm. κλπ. Μάλιστα, το ουσιαστικό είναι ότι υπάρχει πρόγραμμα που μπορεί να ενταχθεί αυτό και να διορθωθούν, γιατί υπάρχει μεγάλη έτσι, προβληματισμός και στη Γραλιγιά και στο Μακρύ Γιαλό, ξέρουμε τι γίνεται, τα προβλήματα που υπάρχουν και εκεί. Με την που έχουμε έτσι, κάθε χρόνο είναι ένα θέμα ναι. μεγάλο. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχει μια πρόταση από λιμενολόγο, έχουμε ήδη συζητήσει, mm-hmm. έτσι ώστε να περιορίσουμε την προσάμωση και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το αλλιευτικό καταφύγιο. Γιατί η τελευταία μελέτη που είχε γίνει βέβαια πριν από 7-8 χρόνια δεν λύνει το πρόβλημα τελικά από ό,τι φαίνεται και μάλλον είναι και ανέφικτη γιατί είναι πολύ κοστοβόρα και στην τελική ανάλυση δεν λύνει το πρόβλημα. Mm. Έχουμε κοιτάξει να βρούμε μια πιο φτηνή λύση αλλά εξίσου αποτελεσματική για να λύσουμε το θέμα του Μακρύ Γιαλού. Mm. Τώρα αφορά κάτι το... τελευταίο, ναι, ναι. αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, ναι. με τις επίγουσες εργασίες, mm-hmm. ένα χρόνιο αίτημα και μια προσπάθεια χρόνων όσον αφορά το αλλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας, οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει, μπορεί να μην το συζητάμε συχνά, ίσως mm-hmm. με ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Ήταν το επόμενο μου ερώτημα αυτό τώρα, έχει γίνει Πετρά. Πάρα πολύ δουλειά, έχουμε mm-hmm. δηλαδή πάρει αδειοδοτήσεις από δεν ξέρω από πόσα υπουργεία και από πόσους φορείς μια δύσκολη διαδικασία η οποία θέλει και υπομονή, θέλει και επιμονή, συχνές επισκέψεις του Δημάρχου στην Αθήνα ασχολούνται μόνο με αυτό το θέμα, για να τρέχει από Υπουργείο σε Υπουργείο τα χαρτιά. Έχουμε φτάσει στην τελική φάση. Στην τελική φάση, μετά από 2 χρόνια, στην τελική φάση περιμένουμε μια αδειοδότηση από το ΠΕΧΟ. Mm. Αν υπογραφεί και αυτό, πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε στην... Άλλωστε μας έχει υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης ότι τα χρήματα αυτά τα οποία είχαν τότε εγκριθεί για το έργο αυτό υπάρχουν ακόμα. Ναι. Οπότε τα χρήματα υπάρχουν άραγε. Ναι, μας έχει υποσχεθεί και εμείς τηλεφωνικά με τρόπο μάθαμε ότι τα χρήματα υπάρχουν στο Περιφερειακό Ταμείο, αλλά και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης σε οχλήσεις που του έχουμε κάνει κατά καιρούς μας έχει πει ότι μην ανησυχείτε, προχωράτε, τα χρήματα θα σας δοθούν. Είναι περίπου 470.000 ευρώ σύμφωνα με την τελευταία προσφορά που έγινε. Οπότε μόλις υπογραφεί και αυτό από το ΠΕΧΟ, δηλαδή η έγκριση... προβλέπετε αυτό. Καλά, άγνωστε νεύουλε, ναι, κατάλαβα. Επειδή αυτό το θέμα είναι ντροπή για την Ιεράπετρα, είναι τόσα χρόνια από την προηγούμενη δημοτική αρχή που τα... έτσι, είναι... ναι. Το πόλεμο ουσιαστικά ήταν το ότι δεν υπήρχε χερσαία ζώνη. Εάν δεν υπάρχει χερσαία ζώνη, κανένα έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί επίγονη μη. Τώρα που έγινε μετά από 1,5 χρόνο στην αρχή της θητείας μας η χερσαία ζώνη, μετά μπορέσαμε να προχωρήσουμε το έργο των επιγόντων εργασιών, αλλά σας επαναλαμβάνω, από Υπουργείο σε Υπουργείο, από Υπηρεσία σε Υπηρεσία, από υπογραφή σε υπογραφή, από διευκρίνηση σε διευκρίνηση, μετά ξανά πάλι διευκρίνηση της διευκρίνησης, χαρτιά πάνω, μελέτες, σχέδια κλπ. Έχουμε φτάσει στην τελική φάση, δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολη διαδικασία είναι και πόσο πολύ χρόνο βόρα, αλλά φτάσαμε στην τελική φάση, σας είπα, περιμένω μια υπογραφή από το ΠΕΧΟ και νομίζω ότι μετά
όλα θα κυλήσουν ήρεμα και θα ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο για το αλιευτικό καταφύγιο. Να, είναι σημαντικό, δεν το συζητώ, και το παλεύουμε τώρα χρόνια αυτό, που περιλαμβάνει και την προστασία, αν δεν θυμάμαι καλά τώρα, έχω περάσει και χρόνια. Είναι προστασία, έτσι, προστασία, ναι, του λιμενικού καταφυγίου. Προβλέπει κάποια μπλόκια από πίσω εκεί. Ακριβώς, για τις κακοκαιρίες, ναι, και τέτοια. Να μετακινηθούν αυτά, ναι, που έχουν πέσει στο νερό και να προσθεθούν άλλα 150 επιπλέον. Ναι. Τα οποία θα βελτιώσουν την προστασία του. Το λιμάνι μας δυστυχώς είναι έκθετο στις καιρικές συνθήκες. Έχουμε τον νότιο απέναντί μας. Ναι, ναι. Δεν προστατευόμαστε από πουθενά. Οπότε και αυτό το έργο θα βοηθήσει στην ασφάλεια των. Οπότε λέτε, ας πούμε, ότι χρειάζεται μια υπογραφή και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μια υπογραφή, όχι, ναι, και μετά ανασύσταση τη σύμβαση. Μην βιάζεστε. Ανασύσταση τη σύμβαση και μετά έκδοση του χρηματικού ποσού από το Περιφερειακό Ταμείο και προχωράμε. Για να δούμε. Και εγώ τώρα τα μάθω όλα αυτά. Σε αυτή τη διαδικασία των τριών χρόνων. Είδα το τι προσπάθεια χρειάζεται και πώς συνεννοήσεις για να μπορέσεις να φτάσεις σε κάτι αυτονόητο που ίσως στην επαγγελματική μας ζωή, στην ιδιωτική μας ζωή θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει μέσα σε μερικές ημέρες ή σε κάποιους μήνες. Εδώ, το δημόσιο δουλεύει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Οπότε είναι ένας άλλος πλανήτης, τον οποίο. Πρέπει να προσαρμοστούμε δηλαδή, έτσι. Πρέπει, δυστυχώς, το δημόσιο είναι εκτός του δημοσίου. Δηλαδή καταρακώνει μία υπηρεσία την άλλη, μπλοκάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλές ειδήσεις ενδιαφέρουσες. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι απ' έξω και με αυτή η είδηση που μας δώσατε τώρα για το λιμενικό καταφύγιο της Ιεράπετρας, ότι δεν χάθηκαν τα χρήματα που μας περιμένουν να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατία αυτή απίστευτη για να μπορούμε να εκταμιεύσουμε τα χρήματα και να μπουν τα μπλόκια αυτά που πρέπει για να προστατευθεί, να μην έχουμε και άλλες ζημιές και άλλες φθορές. Ωραία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε. Τα υπόλοιπα τρέχουν κανονικά. Δηλαδή το αλιευτικό, το λιμάνι στην Παχιά Άμμο. Περιμένω να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση και εκεί για να ξεκινήσει η μελέτη. Η ένταξη εντός χρυσής ζώνης, σας είπα, όλων των αλιευτικών καταφυγείων και εκεί πιστεύουμε τον καινούριο χρόνο να θα ολοκληρωθεί. Για τα υδατοδρόμια θα ξεκινήσουμε ξανά πάλι μια προσπάθεια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Όπως ξέρετε, υπάρχουν προτάσεις από όλη τη σχεδόν την Ελλάδα. Πώς το λένε, ναι, αλλά καμία δεν τρέχει. Έχει τρέξει αυτή στην Κέρκυρα με τους παξούς. Αν το νομικό πλαίσιο γίνει πιο ευνοϊκό, θα κοιτάξουμε και εμείς να ενταχθούμε. Έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του υδατοδρομίου. Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μία μελέτη από μια εταιρεία για το εδώ στην υδατοδρόμιο της Ιεράπετρας. Υπάρχει και έχει χαρακτήρα το διάδρομο. Τη λέξη έψαχνα. Η μελέτη, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών μελέτες. Η μία μελέτη είναι την πληρώνει ο Δήμος και κοστίζει περίπου στις 150 με 200.000 ευρώ. Μαζί με τις εγκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Η άλλη είναι, δεν κοστίζει τίποτα. Απλώς κάνει σύμβαση με μια εταιρεία για 10 χρόνια που αναλαμβάνει τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Στο τι θα προχωρήσουμε θα το δούμε. Αλλά εάν δεν ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο, το να μπούμε στη διαδικασία να πληρώσει ο Δήμος 200.000 ευρώ για μια μελέτη και εγκαταστάσεις που δεν θα λειτουργήσουμε, το θεωρούμε περιττό, ειδικά αυτούς τους καιρούς που διανύουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλές ειδήσεις για όλα τα παραλιακά μας εδώ μέτωπα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πετρά, για την ενημέρωση. Να είστε καλά και καλές γιορτές να έχουμε, αν δεν τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Πετρά. Πολλά.